Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα σας κουράσω, θα είμαι πολύ γρήγορος. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω το περιστατικό δείχνοντας... Το ωραίο του σχολείου, από Οροστιάδα Βέρεια. Πήγαμε. Δείχνοντας τον αλγόριθμο το διαγνωστικό που χρησιμοποίησα και θα προτείνω τις λύσεις, τις οποίες θα σχολιάσουμε αργότερα για να μην τρώμε τον χρόνο μας. Έρχεται άντρας, 39 ετών, παντρεμένος με μια 4 χρόνια μικρότερη του γυναίκα και εδώ και 3 χρόνια προσπαθούν να κάνουν παιδιά, αλλά δεν τους έρχεται. Οι γιατροί τους είπαν ότι πάσχει από υπογονιμότητα. Όσο αφορά τον άντρα, είναι ένας φαινομενικά υγιής άντρας. Το οικογενειακό του ιστορικό δεν δείχνει συγγενείς παθήσεις. Δεν έχει κανέναν συγγενή πρώτου βαθμού άντρα με προβλήματα υπογονιμότητας. Από το αναπτυξιακό του ιστορικό φαίνεται ότι είχε μια έναρξη σύβης σε φυσιολογική ηλικία, καθώς και ο ρυθμός και ολοκλήρωσή της ήταν φυσιολογική. Από το ατομικό της ιστορικό φαίνεται ότι δεν έχει εκτεθεί σε γονιδοτοξικούς παράγοντες, ακτινοβολίες, φάρμακα, χημικά. Δεν έχει χειρουργηθεί, δεν έχει υποστεί τραύματα στην περιοχή του οσχέου και στην κάτω κοιλία, δεν έχει συστροφή. Ένα ελεύθερο ιστορικό. Από το σεξουαλικό του ιστορικό φαίνεται ότι έχει μια καλή σεξουαλική ζωή, μια στήση ικανοποιητική την αναφέρει. Στην επισκόπηση φαίνεται ένας σωματότυπος φυσιολογικός. Τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά φύλου φαίνονται εντάξει. Στην ψηλάφιση έχουμε ένα πέος φυσιολογικού μεγέθους, ενώ όρχης μικρότερη του φυσιολογικού, αρκετά μικρότερη του φυσιολογικού. Στα χέρια του κρατάει μια MRI-PL από έναν συνάδελφο, ο οποίος τα στοιχεία που στεκόμαστε είναι μικρή όρχης και ένας υποπλαστικός αδένας. Έχει και δύο σπερμοδιαγράμματα μαζί του, τα οποία αναφέρουν αζωοσπερμία. Τι κάνω? Του ζητάω ένα καινούριο σπερμοδιάγραμμα, το οποίο μας λέει ότι ακόμα και στο ίσμα, μετά από φυγοκέντρηση 500 στροφές γύρω στα 30-40 λεπτά, δεν αναβρίσκονται σπερματοζωάρια. Έχει ένα pH λιγότερο υψηλό που δηλώνει μάλλον την μη όξινη συμμετοχή του υποπλαστικού προστάτη στον ορό του σπέρματος. Του ζητάω ορμόνες για να δω τον άξονα υπόφυση ή όχι. Βλέπουμε ότι έχει μια αρκετά υψηλή FSH, μια υψηλή LH, μια ολική τεστοστερόνη κάτω των φυσιολογικών ορίων και μια εστραδιόλη φυσιολογική. Δηλαδή πρόκειται για έναν άντρα υπογονοδοτροπικό υπογονοδισμό. Υπερδιπλάσιες τιμές. Υπερδιπλάσιες τιμές, μια πρωτοπαθής ορχική βλάβη, δεν υπάρχει το αρνητικό feedback από τον όρχη, η υπόφυση συνεχίζει να μαστιγώνει τον όρχη να παράγει κάτι, γι' αυτό έχουμε αυτές τις τιμές. Από τα πρώτα στοιχεία, δηλαδή μικρούς όρχης, αζωοσπερμία και αυτές τις ορμόνες, καταλήγουμε ότι η αζωοσπερμία του είναι μη αποφρακτικού τύπου. Αυτό βέβαια μας το επιβεβαιώνουν και οι βιοχημικοί δείκτες που έδωσα, δηλαδή η αξιολόγηση της εκρητικής λειτουργίας των επικουρικών αδένων του άντρα, φυσιολογική φρουκτόζη, δηλαδή φυσιολογική η λειτουργία των σπερματοδόχων, μια όξινη φωσφατάση καλή, προστάτης δουλεύει, και μια α-γλυκοσιδάση, το ισχυρότερο αντιοξειδωτικό της επιδημίδας, OK. Κύριε Γουλή, είδατε ότι δίνουμε διαφορετικούς βιοχημικούς ελέγχους. Κρατήστε εδώ. Και τώρα, γιατρέ, τι έχω, πού οφείλεται αυτό? Σκεπτόμενος ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μη αποφρακτικών αζωοσπερμικών ασθενών οφείλεται σε χρωμοσωμικές ανομαλίες, εκ των οποίων το 90% είναι χρωμοσωμικές ανομαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, του ζητάω ένα καριότυπο. Εξαφανίζει ο ασθενής, μετά από λίγο γυρνάει στο γιατρό μου λέγοντας: «Γιατρέ, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και η οικονομική ευχιέρεια για να κάνω την εξέταση αυτή εδώ πέρα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και αν κάνουμε κάτι, θέλω κάτι που να έχει και αποτελέσματα όμως, όχι να ψάχνω μόνο». Μετά από σκέψη, του προτείνω βιοψία όρχιος. Είναι αυτό που θα του έδινε και μια λύση. Η βιοψία όρχιος την αποδέχεται, είναι μια βιοψία όρχιος θεραπευτική. Πηγαίνω και στους δύο τους όρχες,
μικρή, μαλακή. Δεν υπήρχε διαφορά το ένας από τον άλλο ώστε να διαλέξω τον καλύτερο. Θεραπευτική εννοείται ότι είχατε και τη σύζυγο έτοιμη. Όχι. Τι. Να καταψύξω το λικόνιο, έβρισκα κάτι. Το θεωρώ αμαρτία να ερεθίσω μια γυναίκα με τόσες ορμόνες για το αν βρω κάτι, ιδίως σε αυτόν τον ασθενή. Ο δεξής όρκης, αυτό το πόρεσμα που μου δίνει ο παθολογανατόμος, μου δίνει αιστείες σπερματογένεσης, δηλαδή σπερματοζωάρια, σπερματοκύτταρα και επιμικισμένες σπερματίνες με ουρά. Υπάρχει κάτι. Στον αριστερό όρχη όμως τα πράγματα αλλάζουν. Μια διαφορετική εικόνα. Έντονη η αλληνοποίηση του όρχη, που σημαίνει ότι τα σπερματικά σωληνάρια δεν αναγνωρίζονται καν. Υπάρχουν αρθρίσεις μεγάλων κυττάρων, τα οποία ο παθολογανατόμος θα δίνει ότι αφορούν μάλλον κύτταρα Leydig, και το κυριότερο από όλο δεν μπορεί να καθορίσει αν πρόκειται για υπερπλασία ή νεοπλασία. Άλλο ερωτηματικό. Καρκίνος. Τι κάνω. Του δίνω καρκινικούς δείκτες. Ξέρω ότι οι καρκινικοί δείκτες στον καρκίνο από Leydig κύτταρα δεν μεταβάλλονται. Από την άλλη όμως ξέρω ότι οι περισσότεροι καρκίνοι στον όρχη είναι μεικτού τύπου, οπότε δεν χάνω τίποτα, φτηνή επέμβαση, φτηνή εξέταση τη ζητάω. Οι δείκτες είναι καλοί. Και τώρα γιατρέ, έχω καρκίνο τελικά ή δεν έχω. Και τι κάνω γι' αυτό. Αν και ο σωματότυπός του, τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν θυμίζουν χρωμοσωμική ανομαλία, εγώ επιμένω και αφού τον βάζω σε ένα τρυπάκι που θέλει να ψάξει και αυτός να δει τελικά τι είναι αυτό που έχει και δεν μπορούμε να βρούμε, του προτείνω ένα καριότυπο, ο οποίος καριότυπος του είναι αυτός. 47 χ.χ. Δηλαδή ένα άντρα Kleinefelter. Και τώρα τι κάνω. Οι προβληματισμοί που έχω και οι ερωτήσεις που δέχομαι από τον ασθενή είναι: γιατρέ, τελικά έχω καρκίνο ή δεν έχω καρκίνο. Γιατρέ, θα έχω τα δικά μου βιολογικά πόδια κάποτε και με ποιον τρόπο ή όχι. Γιατρέ, τα παιδιά που θα κάνω θα έχουν Kleinefelter ή όχι. Και αν το έχουν, σε τι ποσοστό. Και τελικά, γιατρέ, κάνω παιδιά, καταφέρω να κάνω. Θα έχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό να εμφανίσουν καρκίνο αν προέρχονται από έναν όρχη που έχουν ήδη καρκίνο μέσα. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτηματικά που προσπαθώ να λύσω και τα μεταβιβάζω σε εσάς. Αν θέλετε. Θέλετε να συνεχίσω για τις προτάσεις μου ή να το κάνω μετά. Το έκανα λίγο γρήγορα μόνο και μόνο γιατί ο χρόνος... Σέι Όρχιος, δεν μπορώ να το απαντήσω ειλικρινά αν πρόκειται για καρκίνο ή όχι. Δεν μπορώ να κάνω δεύτερη βιοψία. Βάσει της βιβλιογραφίας, το σχετικό ρίσκο ασθενής Kleinefelter να παρουσιάζει καρκίνο με Leydig κύτταρα έχει ένα ρίσκο γύρω στο 1,3%. Μη στατιστικά αξιολογήσουμε, θα έλεγα. Οπότε αυτό που του λέω είναι ένας καρκίνος. 10% είναι, έχει, το 10% των περιπτώσεων είναι κακός. Αν γίνει κακός, είναι πολύ κακός. Οπότε, στενή παρακολούθηση, ψηλάφιση καρκινικούς δείκτες, υπερηχογράφημα σχέδιο στο εξάμηνο και CT καιρό θώρακος στο χρόνο. Και βλέπουμε πώς πάει. Αυτή ήταν η πρότασή μου. Απογόνος, ναι. Από τη στιγμή που βρήκαμε επιμικρισμένες σπερματίδες με ουρά χρησιμοποιώντας τις μεθόδους εξωματικής γονιμοποίησης, μπορούμε να το κάνουμε. Ήδη το 97, αν θυμάμαι καλά, ο Φίσελ ναι, ανακοίνωσε τα πρώτα 15 παιδιά. Λίγο αργότερα ένας δικός μας, ο καθηγητής μου, ο κ. Σοφικίτης, έβγαλε τα δικά του περιστατικά και αργότερα ακολούθησαν πολλοί άλλοι, μια μεγάλη γκάμα. Που φαίνεται ότι το ποσοστό επιτυχίας χρησιμοποιώντας επιμικρισμένες σπερματίδες με ουρά στο να γονιμοποιήσει υγιή οάρια ήταν γύρω στο 23%. Αρκετά υψηλό και σεβαστό. Kleinefelter, είναι μια νιώσο που δεν κληρονομείται. Αν πάμε να δούμε πάλι τη βιβλιογραφία, θα δούμε ότι κανένα από τα παιδιά. Κανένα από τα παιδιά που γεννήθηκε από ο Άντρας Kleinefelter δεν παρουσίασαν Kleinefelter. Και μετά το συζητάμε γιατί. Υπάρχει πιθανότητα να κάνει CA το παιδί που θα βγει από έναν όρχη που ενδεχομένως έχει CA. Υπάρχει πιθανότητα, υπάρχουν οι επιγενετικές μεταλλαγές του γονιδιώματος. Γι' αυτό αν επιλέξουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο θα πάμε στον όρχη που δεν έχει υποψία για καρκίνο ή στην περιοχή του όρχη που δεν έχουμε ιστολογικά ευρήματα για καρκίνο. Ευχαριστώ και συγγνώμη για το γρήγορο. Thank you.